αναμονής βλέπουμε να υπάρχει. Προφανώς παρακολουθεί και στο διπλωματικό επίπεδο τις κινήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Η Μόσχα λέει πως αυτές κάθε συζήτηση, κάθε μορφή διαλόγου η οποία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του πολέμου είναι καλοδεχούμενη. Και την ίδια στιγμή φυσικά αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα στο ΣΥΓΜΑ είναι πως έχει στραμμένη την προσοχή της, αυτό είναι το σημαντικότερο για τη Μόσχα, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα όπως αυτό που θυμόμαστε πριν από 4 χρόνια ανάμεσα στο ρωσικό Σουχόι που είχε καταρρύψει το F-16 και είχε οδηγήσει στην πολύ μεγάλη κρίση ανάμεσα στην Ρουσία και την Τουρκία. Όπως ανέφερε η καλή συνάδελφος στις 22 του μηνός, θα έχουν συνάντηση στο ρωσικό θέρετρο Σότσι Πούτιν και Ερντογάν. Η αίσθηση είναι πως μέχρι τότε είναι πολύ πιθανόν ο πόλεμος, η εισβολή για την ακρίβεια της Τουρκίας, της Συρία, να έχει ολοκληρωθεί, ύστερα από τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται σχεδόν από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αχιλλέα Πατσούκα, μένει να δούμε τι θα γίνει. Είναι παράξενο το παιχνίδι που παίζετε. Πάντως...